Αυτό που είπατε είναι πολύ σοβαρό. Ότι υπάρχει εντολή να μην γίνονται συλλήψεις. Και αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, παρακαλώ να τα δημοσιοποιήσετε. Διαφορετικά είναι απλά λάσπη στον ανεμιστήρα. Να λέτε δηλαδή ότι υπάρχει πολιτική εντολή για να μην γίνουν συλλήψεις. Και ο κ. Βούλγαρης, σας παρακαλώ. Όχι, σας απαντώ. Σας παρακαλώ. Με ρωτήσατε κάτι. Μην κάνουμε έτσι τη συζήτηση. Με ρωτήσατε κάτι. Μην κάνουμε έτσι τη συζήτηση. Θα πάρετε μετά το λόγο, θα μιλήσετε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτά που λέτε, τα στατιστικά που δημοσιοποίησε κατ' επανάληψη ο κ. Τόσκα στη Βουλή δείχνουν ότι σε σχέση με το τι ίσχυε από 1η-1η-2015 και πριν και στα εξάρχεια και στο θέμα των καταστημάτων και για όλες αυτές τις καταστάσεις, τα στατιστικά είναι καλύτερα από ό,τι ήταν την προηγούμενη περίοδο. Δεν λέμε ότι τα πράγματα είναι παραδεισένια. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά να θυμίσουμε τις πολύ καλές ενέργειες που έκανε η αστυνομία στον χώρο των εξορχείων και τα αποτελέσματα που είχε, που δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσουμε ότι έχει εξαρθρώσει πάρα πολύ μεγάλα κυκλώματα και δίκτυα παρανομίας. Και να θυμίσουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σωστές και θετικές ενέργειες από την αστυνομία. Σωστά ο κύριος Τόσκας για το συγκεκριμένο ασκεί μια κριτική. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Αλλά δεν θέλω να μπούμε σε μια λογική σύγκρισης, διότι υπάρχουν τα στατιστικά. Σε ό,τι αφορά δεν τον Πειραιά, καλό πράγμα είναι να θυμόμαστε το τι γίνεται στον Πειραιά. Αλλά να ακούσουμε κάποια στιγμή και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρχει κάποια καταδίκη για την επίθεση των ακροδεξιών, των φασιστικών στοιχείων στον συγκεκριμένο χώρο, γιατί δεν έχουμε ακούσει. Ακούμε. Εγώ θα πω αυτό που θέλω, κύριε Καστανάτο, γιατί είναι να μην σας διακόψω. Πρέπει να έχετε την ψυχραιμία να ακούτε και την άλλη άποψη. Δεν έχουμε ακούσει μια ψυχραιμία και μια τεκμηριωμένη άποψη όταν, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο χώρο, στον χώρο Φαβέλα, δεχτήκαν επίθεση οι άνθρωποι από ακροδεξιά φασιστικά στοιχεία. Εμείς καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Σε καμιά περίπτωση δεν την υποθάλπουμε. Είμαστε θύματα αυτής της βίας. Τις τελευταίες επιθέσεις του Ρουβίκονα τις καταθέσεις. Εντάξει, εμείς μας επιτρέπετε να κάνουμε διάλογο. Διάλογος δεν είναι να διακόψουμε τον άλλον. Εμείς καταδικάζουμε κάθε μορφής βίας. Και συγκεκριμένα με αυτές τις μορφές της επιθέσεις που είπατε στο Ρουβίκονα, εγώ θέλω να δείξω και μια άλλη μορφή που έχει σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παίξουν το ζωρό ή το σερίφι της γειτονιάς και αποφασίζουν αυτοί ποιος είναι ένοχος ή ποιος είναι αθώος, να μπαίνουν είτε σε χώρους που εργάζονται άλλοι εργαζόμενοι και να τους βιντεοσκοπούν και να αρθούν τα πρόσωπά τους στο διαδίκτυο, είτε αυτοί να αποφασίζουν ποιοι είναι οι έντιμοι και ποιοι είναι οι διαφθαρμένοι. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, πώς αυτούς δεν τους αντιμετωπίζει. Θα πρέπει η αστυνομία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα μέσα που υπάρχουν. Είναι άλλο πράγμα οι ειρηνικές διαμαρτυρίες. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές τέτοιες και σε καμιά περίπτωση να κάνω μαθήματα σε άλλους. Αλλά δεν είναι δυνατόν η κάθε μορφή βίας να γίνεται αποδεκτή. Διότι αυτοί που θεωρούν ότι η βία είναι η λύση στα κοινωνικά προβλήματα, τους θυμίζω αυτό που είχε αναλυθεί από πάρα πολλούς αριστερούς, ότι η βία είναι η δικαιολογία για την επόμενη βία. Και κυρίως για τη βία που ασκούν συγκεκριμένοι τομείς της εξουσίας. Η εξουσία όμως κρίνεται, όμως και δεν έχει προκαλεί. Πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να υπάρξει μορφής. Ναι, αλλά μην ταυτίζουμε τώρα την ιστορία του Ρουβίκονα με τους πολιτικούς, με τις αποφάσεις που παίρνουν. Έτσι δεν είναι. Δεν ταύτισα καθόλου. Απλά είπα στη σύγκριση που γίνεται με το τι γινόταν στο παρελθόν, να σας θυμίσω το πότε είπα και ότι πριν από το 2015 δεν γινόταν τίποτα. Να σας θυμίσω ότι και εγώ ήταν καταστήματα στην Αθήνα, ότι και εγώ ήταν κόσμος. Το τι γινόταν στο κέντρο της Αθήνας, για όνομα του Θεού, είχαμε μια ειρηνική κατάσταση. Γεια σας, ναι. Πριν πάμε στο δικό σας θέμα, να ρωτήσω μια ερώτηση θέλω στον κύριο Αλεξιάδη. Με αυτή η ιστορία με το επίθο Μαγνητίου, με την κυρία Ράνια, με τον κύριο Παπαδημητρίου, εμφανίστηκαν και άλλοι βουλευτές κάθε μέρα και κάποιος έχει πάει αυτό. Τελικά τι γίνεται με αυτή η ιστορία. Να απαντήσω, αλλά και το παράκληση να μην διακοπώ, γιατί θέλω να το πάρω από την αρχή και να το πάω μέχρι το τέλος. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τον αμέριστο σεβασμό μου στο θεσμό του Κοινοβουλίου. Και πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να ενισχύσουμε το θεσμό αυτόν και να το προστατεύσουμε. Ειδικά σε μια περίοδο απαξίωσης της πολιτικής και σε μια περίοδο που κάποιοι προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα για να χτυπήσουν το κοινοβούλιο. Και επειδή γραφτήκαν κάποιοι αυτές τις μέρες που είχαν και το όνομα Αλεξιάδης μέσα, θέλω να πω ότι όσο καιρό είχα την τιμή να ήμουν αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, είχα την πρώτη θέση, ακόμα και από τους κοινοβουλευτικούς υπουργούς, που μπορούσαν να μιλούν και στα νομοσχέδια, σε τοποθετήσεις στα νομοσχέδια και σε απαντήσεις ερωτήσεων επίκαιρων και άλλων στη Βουλή. Αμέριστη λοιπόν, αμέριστος σεβασμός και η προσπάθεια να προστατεύσουμε το θεσμό του Κοινοβουλίου. Άλλο όμως αυτό και άλλο να δεχόμαστε. Μην προκαλούν όμως, έτσι. Άλλο αυτό και άλλο να δεχόμαστε να υπάρχουν σκανδαλώδη προνόμια
και να υπάρχουν καταστάσεις που δημιουργούν προβλήματα στους πολίτες. Πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή και θα καταργηθεί συγκεκριμένη διάταξη. Η οποία όμως είχε ψηφίσει, είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είχε προτείνει η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015 και ψηφίστηκε από 222 βουλευτές. Ορισμένοι λένε ότι δεν το διαβάσανε. Ήταν σε ένα άρθρο, άρα αναγκαστικά θα το ψηφίζανε. Αλλά εγώ αυτό που επισημαίνω και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν είχα ακούσει τότε διαφοροποιήσεις. Και μου απαντούν ότι τόσες εκατοντάδες ή χιλιάδες σελίδες που ήταν δεν μπορούσαν να το διαβάσουν. Εγώ περιγράφω πλήρως. Εγώ επειδή το διάβασα όλο αναγκαστικά. Δεν διαφοροποιήθηκατε τότε. Οι εισηγητές δεν άκουσα μέσα στο κοινοβούλιο ούτε τότε, ούτε μέχρι σήμερα, μέχρι να σκάσει το θέμα, κάποιον να λέει διαφωνώ με αυτή τη διάταξη. Ας δούμε όμως τι είναι αυτή η διάταξη. Ισχύει για τους βουλευτές της περιφέρειας ένα προνόμιο, κατά την προσωπική μου γνώμη είναι λάθος, το οποίο τους δίνει δυνατότητα να έχουν 1.000 ευρώ επίδομα εάν νοικιάζουν σπίτι και 1.200 ευρώ επίδομα εάν μένουν σε ξενοδοχείο. Αυτό το δικαίωμα με το συγκεκριμένο νόμο επεκτάθηκε και στους εξοικονομητικούς υπουργούς. Διότι πολύ λογικά δεν μπορεί κάτι να ισχύει μόνο για τα μέλη του κοινοβουλίου και όχι για τους εξοικονομητικούς υπουργούς. Κατά τη γνώμη μου, λάθος υπήρχε αυτή η διάταξη, σωστά επεκτάθηκε στους εξοικονομητικούς. Έγινε λάθος κρίση, πιστεύω, την κυρία Αντωνοπούλου και πιστεύω αδική την ίδια, διότι κρύβεται όλη αυτή η πολύ σοβαρή δουλειά που έκανε πίσω από αυτή τη διάταξη που οδήγησε και σε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις και τον σύζυγό της και την ίδια. Είναι κρίμα γιατί χάνεται μια δουλειά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Την εβδομάδα αυτή, επειδή τόλμησα τη Δευτέρα να βγω και να πω την αλήθεια, δηλαδή να βγω και να πω ότι είναι κρίμα η Ελληνική Βουλή, η οποία νομοθετεί να υπάρχουν παραστατικά για άλλες δαπάνες φορολογουμένων προκειμένου να αναγνωριστούν, π.χ. το χτίσιμο του αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα, δεν έχει προβλέψει για τη συγκεκριμένη δαπάνη να υπάρχει παραστατικό για τη δαπάνη. Δηλαδή, αν εκλεγεί ένας βουλευτής της περιφέρειας και πάει ένα μισθωτήριο, εμφανίσει ένα μισθωτήριο το οποίο κάνει 300 ευρώ το μήνα το μίσθωμα, χωρίς να φέρνει κάποιο χαρτί ότι πληρώνει κάθε μήνα το παραστατικό, πληρώνει το ενίκιο, θα πάρει 1.000 ευρώ επίδομα. Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος. Θεωρώ ότι για να προστατεύσουμε τη Βουλή. Το 300 τι εννοείται με το 300? 300 ευρώ το μήνα ενίκιο. Εμφανίζει ένα μισθωτήριο. Μάλιστα, ναι. Και παίρνει 1.000. Ότι πληρώνει. Δεν του ζητάει η Βουλή το μήνα να κάνει εκαθάριση τι ακριβώς πλήρωσε και να του πει πλήρωσες 300 ευρώ ενίκιο, πλήρωσες ΔΕΗ τόσο, πλήρωσες κοινόχρηστα τόσο. Παίρνει 1.000 ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι σε μια δύσκολη περίοδο οι ίδιοι βουλευτές πρέπει να ανοίξουν αυτό το διάλογο. Το ξαναλέω, όχι με μια χρυσαυγήτικη λογική, με μια λογική προστασίας του κοινοβουλίου, διότι εάν δεν ανοίξουν αυτοί αυτό το διάλογο, η ίδια η κοινωνία, εγώ βλέπω και ζω μες στην κοινωνία, έχει πλέον άλλες απαιτήσεις. Έχει μεγαλύτερη ζημιά από κάποια μέτρα που πάρει η κυβέρνηση. Μα βεβαίως. Εδώ πρέπει να υπάρξει. Ναι. Πρέπει να εγώ υπάρξει, δεν έχω να ζήσω. Εγώ, και... Για να κλείσω την πρότασή μου, πρέπει να υπάρχει ένα πολύ ικανό επίπεδο εισοδήματος για τους βουλευτές, να τους προστατεύει από οτιδήποτε άλλο, να μην έχουν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα και να προσαυξάνεται μόνο σε σχέση με το αν είναι βουλευτές που είναι της Αττικής, της Λαμίας ή του Εύρου. Διότι άλλα έξοδα μετακίνηση έχει ο ένας και άλλο άλλος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα αυτά τα περί επιδομάτων, γραφείου... Αυτά εκπίπτουν από τη φορολόγηση του βουλευτή. Θα με κάνετε να πω πάλι κάτι σήμερα και όλη την επόμενη εβδομάδα πάλι να πείτε ανακοινώσεις και να με κρεμάνε στα ματαλά. Στον κόσμο θα περνάτε, ναι, στον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει για τους βουλευτές να ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους φορολογούμενους. Δεν μπορεί να υπάρχουν ειδικές φορολογικές διατάξεις μόνο για τους βουλευτές. Και τα λέω αυτά γιατί υποστηρίζω ένα κόμμα και εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο κατέβηκε στις εκλογές Σεπτεμβρίου του 2015 με ένα πρόγραμμα που στη σελίδα 21 έλεγε «Κατάργηση βουλευτικών προνομίων». Τελεία. Ποιο ψήφισε όμως. Λοιπόν, πόσο είναι σε 100 του εισοδήματος δηλαδή. Που υπάρχει στο εσωτερικό τεχνικό επιμελητηρίου, δεν θέλω να εμπλακώ εγώ. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο κύριος Ανδρεδάκης, ο αντιπρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου. Είναι στο διαδίκτυο, μπορεί κάποιος να μπει και να δει αναλυτικά την απάντηση. Δεν θέλω να μπω εγώ σε μια αντιπαράθεση. Όχι, πέστε μας πόσα πληρώνουν. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτή η συμπιβαρύνση. Θα σας πω εγώ τα στοιχεία. Σέβομαι το τι λέει κάθε φορέας, αλλά επιτρέψτε μου να πω και εγώ τη δική μου άποψη. Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Στασινός, κ. Στασινέ, εάν δούμε τα στατιστικά για τους μηχανικούς, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όχι στο τζίρο, στα καθαρά κέρδη, το 90% είναι κάτω από 15.000. Ναι, ενδεχομένως δεν έχω τα στοιχεία. Εσείς τα έχετε καλύτερα από εμένα, γιατί είστε και υπουργός. Εγώ λοιπόν θα σας απαντήσω εδώ με μια ανάρτηση που έχει κάνει όχι η Αυγή, ούτε το left.gr, ούτε το κόκκινο.
Γιατί δεν είναι αξιόπιστα αυτά. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστα. Αν όμως αναφερόμαστε σε αυτή την ανάρτηση, θα λέγατε το κάνατε επίτηδες για να στηρίξετε την κυβέρνηση. Μια ανάρτηση ενός πολύ σωστού site που μπαίνουν κυρίως οικονομολόγοι και λογιστές, taxheaven.gr, 16 πρώτου 18, που έχει ένα πίνακα και συγκρίνει, μπορώ να σας τον αφήσω, συγκρίνει ποια είναι η επιβάρυνση το 2014 και ποια είναι η επιβάρυνση για κάθε μήνα, για κάθε έτος, από το 2015 έως και το 2019. Σύνολο ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές. Mm. Και τα δύο μαζί. Θα μας τα βγάλετε και σαν ποσοστό. Θα σας πω. Τα έχει όλα εδώ, θα σας τα αφήσω κιόλας μετά. Όχι, όχι, από το μέχρι και τις 17.000 ευρώ, που ξεπερνάει το 95%, το 95% των μηχανικών, 17.000 καθαρά κέρδη, όχι τζίρος, στη πενταετία έχουμε μείωση σε ό,τι ίσχυε με το 2014, που ξεκινάει από τα 5.500 ευρώ και φτάνει στα 551 ευρώ. Μείωση. Από τις 18.000 και μετά έχουμε αύξηση, η οποία όσο αυξάνει το εισόδημα, μεγαλώνει κιόλας. Διότι μεταφέραμε ένα φορολογικό βάρος. Τα στοιχεία που δίνουν όμως, τα στοιχεία που παρουσιάζει η Θα σας πω αμέσως για τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο πίνακα, είναι εδώ, μπορείτε να το αναρτήσετε κιόλας, να το δουν οι ακροατές σας. Σε αυτά που είπε όμως ο Πρόεδρος, δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, πριν τον νόμο Κατρούγκαλο και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που αναγκαστήκαμε να κάνουμε επειδή είχαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα που πήγαινε σε κατάρρευση, πριν από αυτή λοιπόν τη διαδικασία, είχαμε σταθερές εισφορές. Αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, ίσως δεν έγινε κατανοητό από τους τηλεθεατές. Δηλαδή, ένας μηχανικός, ένας δικηγόρος, ένας άλλος ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε κάθε μήνα ασφαλιστική εισφορά, είτε είχε εισόδημα είτε δεν είχε. Συγκεκριμένη και μεγάλη. Και σε ορισμένες κατηγορίες ήταν πολύ μεγάλη. Μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, η ασφαλιστική εισφορά συνδέθηκε με το εισόδημα. Και ανάλογα με το τι εισόδημα έχεις, πληρώνεις και ασφαλιστική εισφορά. Αυτό σε ορισμένους κλάδους, και δεν το λέμε, βγάλτε τον κύριο Λιμπερόπουλο από το ταξί να μας πει, μιλάμε για μείωση από 40 έως και 50% το μήνα σε σχέση με τι πληρώναν πριν. Εδώ γίνεται χαμός ότι με τον νόμο του κύριου Κατρούγκαλου. Έχουν καεί όλοι. Εγώ σας λέω τα στοιχεία. Με τον επανυπολογισμό και στοιχεία. Τώρα. Πάμε τώρα στο άλλο. Πάμε τώρα σε αυτό που ακούστηκε πριν. Για τα αναδρομικά κτλ. Κοιτάξτε τώρα. Αν έχουμε για κάποιους μήνες κάποια αναδρομικά από προηγούμενο έτος, δεν είναι το ίδιο. Ούτε μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς που δεν θα παίρνουν υπόψη ότι κάποιο μήνα ισχύει η Α φορολογική κατάσταση, στον άλλο ισχύει η Β. Εμείς βλέπουμε ετήσια. Ετήσια λοιπόν η μεταρρύθμιση, ειδικά στον χώρο των ελευθερών επαγγελματιών, έχει λιγότερη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση από ό,τι είχε το προηγούμενο. Γιατί φωνάζει όμως και ο κύριος Ασυνός, και ο κύριος Κόλλιας, ο κύριος πρόεδρος του. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τις αντιπολιτικές πολιτικές τάσεις του καθενός. Αλλά εγώ σας μιλάω με στοιχείο συγκεκριμένο, taxheaven.gr, 16 πρώτου 18. Ναι, αλλά εξακολουθείτε να μην μας λέτε πόσο είναι το σύνολο των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων. Ορίστε, σας είπα, για εισόδημα, για παράδειγμα, 15.000 ευρώ. Πόσο είναι. Δεν είναι έτσι επί της 100, διότι ορισμένοι, για παράδειγμα, κάνουν έναν υπολογισμό. Ωραία, και λένε. Ας πούμε ότι εγώ παίρνω 15.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, πώς θα πληρώσω για ασφαλιστικές εισφορές. Τόσο της 100 φόρος εισοδήματος. Θα σας πω. Τόσο της 100 φόρος εισοδήματος. Τόσο της 100 ΦΠΑ. Μα ο ΦΠΑ δεν είναι μόνο ΦΠΑ επί των πωλήσεων, είναι και επί των αγορών. Δεν είναι λοιπόν ένα σταθερό συντελεστή αυτό, διότι μπορεί σε ένα μήνα να έχουμε ΦΠΑ εκροών και ΦΠΑ εισροών ίδιο και να μην υπάρχει φορολογική επιβάρυνση στο ΦΠΑ. Δεν το βάζει ποτέ κανένα. Αναλάβαμε ένα σύστημα ασφαλιστικό σε κατάρρευση. Κάναμε μία παρέμβαση. Θα κρυθούμε αν η παρέμβαση αυτή είναι σωστή ή όχι. Επειδή κάποιοι τώρα εκ των υστέρων μας κατηγορούν, εγώ έχω μνήμη και θυμάμαι ότι σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών και πολιτικών φορέων ζητούσαν ασφαλιστικές εισφορές που να σχετίζονται με το εισόδημα και όχι σταθερές ασφαλιστικές εισφορές. Για το θέμα του ΕΦΚΑ. Προφανώς όμως δεν ζητούσαν σε τέτοιο ύψος. Το αν είναι μεγάλες ή όχι, σας απήντησα. Άλλο είναι 10% και άλλο 37% που είπε. Στις 10.000 εισόδημα. Όχι, όχι, θα μου απαντήσετε. Σας έχω ρωτήσει ποιο είναι το ποσοστό, δεν μου το λέτε. Δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή να σας πω το ποσοστό. Πραγματικά. Ο κύριος Στασινός είπε ότι σε οποιοδήποτε εισόδημα φτάνει, ας πούμε, ξεκινάει από 37 σε 22. Εάν συγκρίνουμε την ασφαλιστική και φορολογική επιβάρυνση του 2017, 2018, 2019 σε σχέση με του 2014,
2013-2009 και τα λοιπά, έχουμε μικρότερη επιβάρηση τώρα. Φορολογική και ασφαλιστική. Και όλοι αυτό απήντησα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γι' αυτό και εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Μα και Αλεξάνδη, μας λένε από τη μια μεριά, σας παρακαλώ να απαντήσω. Μα υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μια μεριά λένε ότι δεν πάνε καλά τα ασφαλιστικά, και από την άλλη μεριά λένε ο ΕΦΚΑ όχι μόνο κάλυψε το στόχο του, αλλά έχει και πλεώνασμα. Δεν έχει πληρώσει. Έχει και πλεώνασμα. Έχει πληρώσει συντάξεις και αυτά. Ο ΕΦΚΑ έχει πιο μεγάλα έσοδα από ό,τι είχε πριν. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στον ΕΦΚΑ και θέλει στήριγμα ο κ. Μπακαλέξης και η υπόλοιπη ηγεσία. Ενοποιούν τόσα ταμεία και τόσες διαδικασίες. Δεν είναι κάτι αυτόματο. Αλλά επειδή εδώ ακούστηκε κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με, το, με τα θέματα φτωχοποίησης και το τι έγινε με τους μηχανικούς κτλ. Ποιος έφερε τη χώρα εδώ, ποιος δημιούργησε το πρόβλημα αυτό στον χώρο των μηχανικών. Και εδώ κύριε Στασινέ, ακούμε έκπληξη. Στα όσα υπολογίζετε για επιβάρηση, βάζετε μέσα και την προκαταβολή. Για όνομα του Θεού. Αν ανοίξετε προκαταβολή, τώρα βιβλία δεν θα την πληρώσετε. Η προκαταβολή την πληρώνει τη μια χρονιά και τη ψηφίζει την επόμενη. Ωραία, δηλαδή να μην αφαιρέστε... ανοίξει κανείς βιβλία. Ένας νέος μηχανικός δεν θα πληρώσει προκαταβολή. Κύριε Στασινέ, προκαταβολή δεν υπάρχει πάντα. Υπάρχει υπό προϋποθέσεις. Πρώτον. Δεύτερον, την προκαταβολή να την υπολογίσουμε. Αφαιρέστε όμως τον υπολογισμό την προκαταβολή της προηγούμενης χρονιάς. Βεβαίως. Και σε αν ό,τι αφορά. Ένας φέτος βιβλία σας λέω, δεν έχει προκαταβολή πέρυσι. Σε ό,τι αφορά το χώρο της οικοδομής, θα πείτε αμέσως μετά. Στο χώρο της οικοδομής, επειδή ακουστήκαν πάρα πολλά. 12 Δευτέρου στοιχεία Ελστάτ για τη σύγκριση οικοδομικής δραστηριότητας Νοέμβριος 18. Νοέμβριος 16. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε, δεν έχουμε σαμπάνιες. Δεν μπορεί να είναι. Ορίστε. Νοέμβριος 18 δεν Νοέμβριος 17, Νοέμβριος 16. Ελστάτ, οικοδομική δραστηριότητα. Είπατε κατά λάθος 18. Συν 12,6 στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, συν 30,6 στην επιφάνεια, συν 26% στον όγκο. Δεν λέμε ότι γεμίσαν μπετονιέρες ο κόσμος. Όχι, τα στοιχεία της Ελστάτ σας τα στοιχεία της Ελστάτ 12 Δευτέρου. Να το απαντήσω, να σας δώσω όλα τα στοιχεία να κάνετε ανάπτυξη. Για να ενημερώσω. Γιατί... Κλείνω με το θέμα που είπατε των φαντς. Και το τι ισχύει κτλ. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία που ισχύει είναι η εξής. Έρχεται μία ειδοποίηση από την τράπεζα. Δεν είμαι ειδικός στα δάνεια και στις τράπεζες, αλλά επειδή βγαίνω σε πάνελ, διαβάζω και ενημερώνομαι. Έρχεται μια ειδοποίηση από την τράπεζα και λέει ότι χρωστάς και θα προχωρήσουμε σε πληστηριασμό ή θα προχωρήσουμε σε διαδικασίες. Πας στην τράπεζα και λες έχω ένα δάνειο το οποίο είναι 50.000. Εγώ αυτό το δάνειο προτείνω να το ρυθμίσουμε αυτόν τον τρόπο, να οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, να το ένα, να το άλλο, και προτείνω να το ρυθμίσουμε και προτείνω να το αγοράσω τις 50.000 με 15.000. Η τράπεζα, εάν προτείνει 15.000, δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει το ακίνητο αυτό κάτω από 15.000. Θα το αγοράσει εσύ. Ποιος θα τα ελέγξει, ορίστε. Ποιος θα τα ελέγξει. Όχι, ποιος θα τα ελέγξει. Ποιος θα τα ελέγξει. Υπάρχει ειδική γραμματεία. Ο δυστυχής, ο δανειολήπτης, θα του βρείτε διαστοιχεία. Υπάρχει ειδική γραμματεία που κάνει ειδική δουλειά ο κύριος Κουρμούσης και το επιτελείο του ειδική γραμματεία. Δεν ασχολείται με αυτό ο κύριος Κουρμούσης. Ο κύριος Κουρμούσης, όχι με τις τράπεζες. Η ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους κάνει πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι, ο 4354 και ο 4389. Πόσοι έχουν μπει, έχετε δει, πόσοι έχουν μπει. Θα σας πω τα στατιστικά αμέσως, αν θέλετε. Αλλά να τελειώσω πρώτα τη φράση. Να τελειώσω πρώτα τη φράση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα αυτό, υπάρχει ο κώδικας. Για τις τράπεζες. Να πάμε μαζί, αν κάνουν αυτό το πράγμα. Σε ό,τι αφορά τον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών, εάν μια τράπεζα δεν κάνει αυτό που σας είπα, πάει όλη η διοίκησή της μέσα για αυτήν. Ποιος ο πολίτης θα κάνει τη μήνυση. Με τι λεφτά. Αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, κλείνω εγώ κύριε Κουρή. Μα μην λέμε τώρα. Όχι, θα πας στην τράπεζα και θα κάτσεις με γονατιστά τα χέρια. Θα πω τα στοιχεία μου. Μην λέμε στα θα πω. Στην πράξη να δείτε. Γιατί επιτρέπεται προχθές πουλήσαν δύο τράπεζες στο 3%. Λέω λοιπόν, μπορεί να πουλήσαν στο 3%, αλλά σε ό,τι αφορά πλέον τα στατιστικά που έχουμε. Ποια στατιστικά είναι. Για τις τρεις εβδομάδες. Μισό λεπτάκι. Είπατε πριν για τα στατιστικά. Τα στατιστικά που έχουμε για τις τρεις εβδομάδες, τις τρεις πρώτες εβδομάδες της ρύθμισης του εξοδικαστικού για ελεύθερους επαγγελματίες. Υποβληθήκαν
4.900 αιτήσεις, 2.300 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και 64 αιτήσεις έχουν υποβληθεί. Μάλιστα. Και είναι στη διαδικασία της εγκαθάρισης. 64! Τρεις εβδομάδες έχουμε μόνο. Μπράβο, για όχι, 60... είναι στο τελευταίο εξάμεινο. Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Για το τελευταίο εξάμεινο έχουμε άλλα στιγμή. Αντιλαμβάνομαι. Πρέπει να κλείσουμε, αν θέλετε. Δύο πράγματα μόνο. Σύντομα. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν ασχολείται με τις τράπεζες. Η τράπεζα θα πρέπει να προσχωρήσει. Αλλά δεν προσχωρούν. Πρέπει να ο διαμεσολαβητή, ο διαμεσολαβητή είναι προηγουμένο. Τον εξωδικαστικό. Αντιλαμβάνομαι. Μπορούν να βγάλουν αυτόματα ότι έλα εδώ μπορεί με 3% δώσουμε 10%. Μα ξεχνάτε ότι ο πρωθυπουργό πήγε και παρακάλεσε του τραπεζίτε να μπορέσουν να είναι λίγο πιο ελαστικοί. Του παρακάλεσε, δεν νομοθέτησε. Αλλά θέλω να κάνω δύο ερωτήσει γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σύντομο. Επίση είναι ειδικό ο κύριο. Γιατί αυξάνουν κάθε μήνα 1,2 δις. Μα επειδή είναι ειδικός θέλω να ρωτήσω. Όχι, μα αυτό πράγμα. Γιατί αυξάνουν. Τι από το νημερό σας έχουν αυξή. Όχι, όχι. Τι φταίει. Όχι, κύριε Κουλή, να βγάλω τα στοιχεία να σας δείξω. Όχι, όχι πάλι. 102. Δεν έχω χρόνο. 102 δεν είναι. Δεν έχω χρόνο. Λεπτό. 102 δεν έχουν φτάσει. Δεν σε ό,τι αφορά, βεβαίως και αυξάνονται. Γιατί ανακαλύπτουμε την Αμερική. Νύχτα είναι έξω. Γιατί είναι σαν να λέμε είναι νύχτα έξω. Γιατί αυξάνονται. Διότι τα ληξιπρόθεσμα το 2014 και το 2013 αυξανόταν με ρυθμό 1,4 έως 1,7 δις το μήνα. Και το 1,2. Το 2015 και το 2016 ήταν λιγότερα. Βεβαίως, το 2017 αυξηθήκαν και πάλι. Θα αυξάνονται πάντα τα ληξιπρόθεσμα. Γιατί αυξάνονται, άρα δεν έχει να πληρώσω. Δεν έχω να πληρώσω. Διότι παραλάβα μια χώρα σε κρίση. Δεν έχω να πληρώσω. Επομένως, τι κάνεις με αυτόν. Το γκρεμάς. Κύριε Κουρή, θα με φωνάξετε μια φορά να μιλήσω για το τι έκανε αυτή η κυβέρνηση κατά θέμα των χρεών. Έχει κάνει πάρα πολλά. Για 500 ευρώ κατάσχεση. Για 500 ευρώ. Ναι, στην εφορία. Κύριε Κουρή, επειδή λέτε τα 500 ευρώ, αλλά αφήστε να το πω αυτό όμως. Ναι, να το πείτε. Αφήστε να το πω. Να πούμε κάτι υπήρχε, και υπήρχε αυτό το όριο με το οποίο ενεργοποιείται ο κώδικας σύσφασης δημοσίων εσόδων από τη δεκαετία του 70. Δεν το καταργήσετε. Δεν το καταργήσετε. Και του καπιταλισμού θέλουμε να καταργήσουμε, αλλά μέχρι να πάμε στον καπιταλισμό θέλουμε κάποια βήματα. Δεν είναι εύκολο. Εδώ κρεμιέται κόσμος. Μου λέτε καταργήστε. Όχι, καταργήστε το όριο. Από 500 ευρώ και πάνω ξεκινούν τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης. Αν ο πολίτης δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό, μέχρι 1250 προστατεύεται. Η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Αλλά αυτά σε μια εκπομπή να έχουμε χρόνο να τα πούμε αναλυτικά.